Θέλω να πω για να ολοκληρώσουμε ότι αν θέλετε να δείτε ποιο ασφαλιστικό πρόγραμμα σας ταιριάζει, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι που βλέπετε από το σπίτι, θα τα κρατήσουμε λίγο ακόμη στο δέκτη σας, ακριβώς για να κάνετε ένα τηλεφώνημα ή να μπείτε στο site και απλά να ενημερωθείτε. Μετά δεν έχετε παρά να τηλεφωνήσετε σε δεύτερο χρόνο και να μάθετε περισσότερες πληροφορίες από τους συνεργάτες του κυρίου Λιαπάκη. Δηλαδή, θα πάρετε στο 801, 803, 83, 83 και θα πείτε: εγώ έχω μια ασφάλεια τάδε, αλλά θέλω να αλλάξω. Τι κάλυψη μου δίνετε, έτσι, τι πρόγραμμα μπορείτε να μου φτιάξετε, θέλω αν μπορείτε να μου κάνετε ένα καλύτερο πρόγραμμα σε μια καλύτερη τιμή. Και αν από τη MyDirect τα καταφέρουν να σας πείσουν ότι έχουν ένα καλύτερο πρόγραμμα και σε καλύτερη τιμή, δεν έχετε παρά να τους προτιμήσετε. Αν όχι, νομίζω ότι... Το δε συμβόλαιο, αν πληρωθεί με κάρτα, μπορεί να γίνει σε τρεις άτοκες δόσεις, πολύ σημαντικό επίσης τις μέρες μας. Και το έχει ο πελάτης στα χέρια του μέσα σε ελάχιστο χρόνο, χωρίς έξοδο αποστολής, με courier. Μάλιστα. Κύριε Λιαπάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Εσάς που είσαστε υπεύθυνος εξυπηρέτησης πελατών της MyDirect για τα πολύ ενδιαφέροντα που μας είπατε. Λουίζα μου, να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι. Ελπίζουμε να σας ξαναδούμε στο νέο κύκλο εκπομπών, αν και εφόσον έτσι υπάρξει. Σας ευχαριστούμε τη νέα σεζόν. Λουίζα μου, επειδή μιλήσαμε για το κομμάτι της υγείας, έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο ρεπορτάζ να δείξουμε. Και είναι κρίμα να μην το παρουσιάσουμε, το έχουμε κάποιες μέρες στο αρχείο μας, το έχει κάνει ο κύριος Σπύρος Νάσιος. Είναι η μεγάλη προσπάθεια και το κοινωνικό έργο του Ιατρείου Κοινωνικής Αποστολής, που πάει σε όλα τα νησιά και καλύπτει ακριβώς αυτό το έλλειμμα που υπάρχει σε περίθαλψη νοσοκομιακή, στους συμπατριώτες μας εκεί στα νησιά και σε ακριτικές περιοχές. Το κάνει το Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής, δίνοντας φάρμακα, πηγαίνοντας εκεί γιατρούς. Γιατί υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που δεν έχουν καν τη δυνατότητα να ασφαλιστούν. Καν. Εκεί λοιπόν αυτό το κενό που υπάρχει, κύριε Λιαπάκη, το καλύπτει, θα το έχετε ακούσει κι εσείς, το Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής, που κάνει πάρα πολύ σημαντικό έργο. Τι έργο? Θα το δείτε ευθύς αμέσως και αναλυτικότατα στο πολύ πολύ καλό ρεπορτάζ του κυρίου Σπύρου Νάσιου. Το Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής αποτελεί την κοινή προσπάθεια της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών με τη μη κυβερνητική οργάνωση Αποστολή και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και έχει ως στόχο την αντιμετώπιση της ασθένειας και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων συμπολιτών μας. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στις αρχές του προηγούμενου έτους, το 2012, είδε ότι υπάρχουν πολλοί ανασφάλιστοι πολίτες και γι' αυτό θεώρησε ότι πρέπει να συμβάλλει με τους γιατρούς του στην αντιμετώπιση αυτού του γεγονότος. Συνεργάζεται με την Αποστολή της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και το Διευθυντή τον κύριο Δήμτσα από 1η Δευτέρου του 2012 που στους ιδιόκτητους χώρους του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Σεβαστοπόλης 113 ξεκίνησε η λειτουργία του ιατρείου. Σε αυτό συνεισφέρουν γύρω στους 300 εθελοντές γιατρούς όλων των ειδικοτήτων, εθελοντές πολίτες γραμματιακής στήριξης, φαρμακοποιοί, φυσικοθεραπευτές, οδοντίατροι, πολλά εργαστήρια και διαγνωστικά κέντρα για να γίνονται εξετάσεις και συγχρόνως υπάρχουν και νοσοκομεία τα οποία οι διοικήσεις τους έχουν δώσει τη δυνατότητα νοσηλείας χωρίς κόστος για τους ανασφάλιστους, συνήθως σε ογκολογικούς ασθενείς που έχουν πάει το μεγάλο πρόβλημα. Το Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής επισκέπτεται και ακριτικούς προορισμούς βοηθώντας συνανθρώπους μας. Μπορέσαμε και μαζέψαμε πολλά φάρμακα μέσα από την κάθε Σάββατο παρουσία μας σε δήμους αλλά και σε νορίες από τους ίδιους τους πολίτες. 300.000 φάρμακα υπάρχουν στο κοινωνικό μας φαρμακείο αλλά και στα 6 παραρτήματα που δημιουργήσαμε στην Αττική. Επίσης, κάναμε 14 υγειονομικά οδηπορικά υγείας με στόχο να φτάσουμε στις πιο απόμακρες περιοχές νησιωτικές αλλά και ορεινές στα σύνορα της χώρας μας, από τη μακρινή Γάβδο και το Καστελόριζο, μέχρι το Αγαθονήσι, τα Λάβαρα του Εύρου, το Σουφλί, το Δημότυχο, το κομμάτι της Κοριτσάς, της Κρυσταλλοπηγής, της Πρέσπες, αλλά και του Νεστορίου στην Καστοριά. Αυτά τα οδηπορικά θα συνεχιστούν και εκεί δίνουμε φάρμακα και υγειονομικό υλικό. Η λειτουργία του Ιατρείου Κοινωνικής Αποστολής αποτελεί σταθμό πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας για τους λιγότερο ευνοημένους ασθενείς, για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού μας και για πολλούς συνανθρώπους μας που μένουν μέρα με την ημέρα ανασφάλιστοι
και χωρίς δυνατότητα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Είναι σίγουρο ότι σε αυτό τον κοντά 1,5 χρόνο λειτουργίας του Ιατρείου Κοινωνικής Αποστολής, μαζί με τα παρατήματα έχουν βοηθεί πάνω από 19.000 συμπολίτες μας, ανασφάλιστοι, δηλαδή άνθρωποι μακροχρόνια άνεργοι, αυτοί και τα μέλη τους, καθώς επίσης και μικροεπαγγελματίες ή επαγγελματίες που κλείσαν την επιχείρησή τους και μείνανε ξεκρέμαστοι χωρίς υγεία. Υπάρχουν επίσης ασθενείς οι οποίοι έρχονται και παίρνουν το χρόνιο φάρμακό τους μέσα από μια διαδικασία ιατρικής γνωμοδότησης και γνωμάτευσης, καθώς επίσης και κοινωνικής. Η ενημέρωση, η πρωτογενής και δευτερογενής πρόληψη, η συμβουλευτική ιατρική και η πρωτοβάθμια περίθαλψη είναι οι βασικοί άξονες λειτουργίας του Ιατρείου Κοινωνικής Αποστολής. Εκτός από τα παραρτήματα του Ιατρείου Κοινωνικής Αποστολής, που είναι στο Νέο Ηράκλειο, στο Ήλιο, στη Βούλα Βουλιαγμένη, στο Περιστέρι και στην Ηλιούπολη, αλλά και στο Μαρούσι, υπάρχουν εδώ, Σεβαστοπόλος 113, καθημερινοί γιατροί, όπου από το πρωί από τις 9 μέχρι τις 3-4 η ώρα μπορούν να δεχτούν τους ασθενείς αυτούς και αν χρειάζεται να πάρουν και το φάρμακό τους. Αυτά είναι ρε παιδιά, γι' αυτό κοιτάξτε, τους έδιωξα όλους τους άντρες, τον Τσουκαλαδάκη, τον κύριο Λιαπάκη και έμεινα. Και συγγνώμη τώρα ζητάω από τους ανθρώπους εδώ, τους καλεσμένους μας που ήταν εδώ και έμεινα. Και έμεινα εδώ, πώς λέει το τραγούδι. Να μην μας λείψει τίποτα. Να μην μας λείψει τίποτα. Δεν μου λείπει τίποτα. Έχοντας εδώ τη Λουίζα και την Ρένα. Λουλουίζα. Χάνω τα λόγια μου. Κοιτάξτε κυρίες και κύριοι, πόσο ωραίος είναι ο συνδυασμός το ξανθό με το μελαχρινό. Για να μην λέτε ότι το καλοκαίρι. Άλλοι θέλετε ξανθιές, άλλοι θέλετε μελαχρινές. Εδώ βλέπετε ότι και τα δύο αγγίζουν την τελειότητα. Και τα δύο. Και δυσκολεύεστε. Μην με πιάνει τώρα που σηκώνομαι και αναστατώνομαι. Βλέπεις ότι... κάντε, εγώ όση ώρα τα λέει αυτά, να κάνετε ένα πλάνο μόνο στο Δημήτρη. Να μην δείχνετε εμά καθόλου. Έτσι, να το πάμε κόντρα. Τι λες, παιδί μου, τι λες, παιδί μου. Με δείχνεις. Ξέρεις, το αντρικό κοινό πώς περιμένει αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή. Ναι, αυτή τη στιγμή περιμένει. Αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή περιμένει. Ο κόσμος, αγάπη μου γλυκιά, που βλέπει αυτήν την εκπομπή και μας έχει στηρίξει